το σπίτι μου το πατρικό. Έχω στο... Σαν σήμερα στις 2 Ιουνίου του 1971, εκείνη η ημέρα που όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν μια δουλειά στο Λονδίνο. Πράσινοι, αποκλείοντας τον Ερυθρό Αστέρα στον ημιτελικό, έχουν προκριθεί στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών. Και τώρα στον Βλάχο. Φυλακούρης. Για τον Καμάρα που βγήκε ο Καμάρας. Γκολ! Το γκολ του Καμάρα. Το τρίτο γκολ του Αρισίδη του Καμάρα. Το γκολ του που 3-0. Πώς μπήκε ο Καμάρας. Πώς μπήκε μέσα στην τρύπα ο μεγάλος ο Καμάρας. Τρέμιστε τα τείχη και ανοίξτε τα χείλια. Τραγούδι να πούμε διθυραβικό. Για αυτά τα λιοντάρια, για αυτά τα τρισίλια, για αυτόν τον μεγάλο Παναθηναϊκό. Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι και στο Γουέμπλεϊ πανικός. Σαν αστραπή μες στο σκοτάδι του φούσκας ο Παναθηναϊκός. Σαν αστραπή μες στο σκοτάδι του φούσκας ο Παναθηναϊκός. Αντιπαλός του στο Γουέμπλεϊ, ο Άγιαξ, του Γιόχαν Κρόιφ και του Ρίνους Μίχελς, της ομάδας που απέδωσε εκείνη τη χρονιά το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Ολόκληρη χώρα ζει και αναπνέει στους ρυθμούς του τελικού στο ναό του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι πιθανότητες για την ελληνική ομάδα ήταν εξ αρχής ελάχιστες, κυρίως λόγω της ανωτερότητας του αντιπάλου. Εξάρτητα από αυτό, ο Παναθηναϊκός είχε ήδη γράψει την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του, οριζόμενος κόντρα στον Άγιαξ στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών του 1971. Ο Φέρετς Πούσκας είχε πει τότε στους παίκτες του: 11 αυτοί, 11 κι εμείς. Παρουσία λοιπόν 40.000 φίλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο Γουέμπλεϊ και η αποστολή των Πρασίνων γίνεται από νωρίς δυσκολότερη, αφού το τριφύλι δέχεται γρήγορα το πρώτο γκολ μόλις το 5 λεπτό από τον Φαντάι. Στο 14 ο Βλάχος με μακρινή παλιά βρίσκει το κεφάλι του Αντωνιάδη, όμως ο ψηλός αστοχή στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα εκατοστά από το κάθετο δοκάρι του Οστουί. Όλα θα ήταν διαφορετικά αν τα μωρά του Φέρετς Πούσκας έφεραν το παιχνίδι στα ίσα. Το δεύτερο γκολ των Ολλανδών έρχεται στο 87 με το αυτογκολ του Κάψη. Ο Παναθηναϊκός, η κορυφαία ελληνική ομάδα όλων των εποχών, δεν τα είχε καταφέρει. Αλλά ακόμα και έτσι πέτυχε μοναδικό επίτευγμα, αφού η τεράστια επιτυχία των Πρασίνων δεν ξετόριασε ποτέ και παρέμεινε ανεξίτηλη στη διαδρομή του χρόνου. Πρόκειται για έναν ανεπανάληπτο άθλο, καθώς ο Παναθηναϊκός άγγιξε το άπιαστο όνειρο, το οποίο του ξέφυγε, αλλά αυτό δεν μειώνει διόλου την τεράστια επιτυχία. Το όνομα του Παναθηναϊκού ακούστηκε στα πέρατα της γης, γεμίζοντας όλους τους Έλληνες χαρά, περηφάνεια και λεβεντιά. Μάλιστα το ηρωικό κατόρθωμα του Παναθηναϊκού δεν έχει καταρριφθεί από καμία ελληνική ομάδα και ακόμα και στις ημέρες μας παραμένει η μεγαλύτερη ελληνική επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο.